Από τα νυχτερινά μαγαζιά της Κρήτης, ο τραγουδιστής Λευτέρης Ντελής ζει και δραστηριοποιείται πλέον τα τελευταία χρόνια στο Ισραήλ. Και είναι χαρά μας να συνομιλούμε μαζί του με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ακόμη καλησπέρα σας, και αν η συζήτηση αυτή μοιραία αφορά τα του κορονοϊού με φόντο τους εμβολιασμούς. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Το Ισραήλ λοιπόν, που πραγματικά από το ξεκίνημα των εμβολιασμών και συγκεκριμένα μία εβδομάδα πριν από την έναρξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εμβολιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Νομίζω ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 568.000 ή και παραπάνω, θα μας το επιβεβαιώσετε ή θα μας το διαψεύσετε εσείς, σαφέστατα έχετε καλύτερη εικόνα. Και ήσασταν και ένας από αυτούς που εμβολιάστηκε μόλις χθες το μεσημέρι, έτσι. Εχθές το μεσημέρι, ναι, το έκανα. Έκανα την πρώτη δόση και μετά από τρεις εβδομάδες μου έχουν δώσει ραντεβού να πάω για να κάνω τη δεύτερη. Μέχρι εχθές η ενημέρωση, εχθές το βράδυ, ήταν γύρω στις 500.000 κόσμος. Και σήμερα στο δελτίο ειδήσεων άκουσα ότι πάνω από 100.000, 110.000, κάπου εκεί. Καταρχάς, κύριε Ντελή, εσείς, ναι, ολοκληρώστε. Σύνολο είναι 600.000, 620.000 κάπου εκεί. Εσείς κάνατε το εμβόλιο της Pfizer, σωστά? Ναι. Και έχουν μεσολαβήσει αρκετές ώρες από χθες το μεσημέρι και νομίζω ότι 11 στους 10 που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή θέλουν να σας απευθύνω το συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς αισθάνεστε λοιπόν τώρα? Μία χαρά. Δεν ένιωσα το παραμικρό, απλά μία τσιμπιά. Κατανοητό αυτό. Το έκανα στις 4 και 4 εχθές το απόγευμα. Καθίσαμε εκεί με τη σύντροφό μου, γιατί το έκανε και εκείνη. Μας είπε η γιατρός να μείνουμε κοντά 20 λεπτά με την μισή ώρα, για αν τυχόν παρενέργειες και τέτοια. Δεν μεσολάβησε τίποτα. Πήραμε το χαρτί για την επόμενη δόση, που είναι μετά από 3 εβδομάδες, και φύγαμε. Γύρισαμε. Άρα δεν είχατε καμία παρενέργεια σε ό,τι σας αφορά όλες αυτές τις ώρες μέχρι και αυτή τη στιγμή που μας λέτε ότι αισθάνεστε μια χαρά? Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά. Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω για τη σύντροφό σας και αν θέλετε μου απαντάτε. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Το μόνο που ένιωσε η σύντροφός μου είναι η τσιμπιά ήταν λίγο δυνατότερη σε εκείνη, από ό,τι μου είπε. Και απλά όταν πάει να αγγίξει το σημείο εκεί πέρα που έγινε η ένεση, απλά πονάει. Αυτό μας το δικαιολόγησε βέβαια ο γιατρός, μας είπε ότι μπορεί να ισχύει αυτό, όπως ισχύει τώρα στη σύντροφό μου, για 1 έως 3 ημέρες μάξιμου. Ένας πόνος δηλαδή φυσιολογικός, όπως συμβαίνει σε κάθε κοινό εμβολιασμό, ακόμη και αυτόν της κοινής γρήπης, έτσι. Όπως και την ερώτηση της σύντροφό μου, γιατί είχε κάνει πριν 3 χρόνια ένα εμβόλιο για τη γρήπη και σαν αυτό. Μου είχε πει πάλι ότι είχε το ίδιο σύμπτωμα. Δηλαδή, εκεί πέρα που την είχαν χτυπήσει, εκεί πόναγε. Και μιλάμε για 2 καθόλου υγιείς ανθρώπους, έτσι. Λοιπόν, σε πόσους μήνες μας είπατε ότι θα γίνει ο επόμενος εμβολιασμός? Σας έδωσαν κάποιο πιστοποιητικό μετά τον πρώτο εμβολιασμό? Να μας εξηγήσετε λίγο πώς τρέχει το διαδικαστικό. Μου έδωσαν ένα χαρτί το οποίο έλεγε ότι έκανα εχθές. Το τι έκανα, την πρώτη δόση της Pfizer, και ένα δεύτερο χαρτί το οποίο αναγράφει την ημερομηνία μετά από 3 εβδομάδες θα ξαναπάμε πάλι να κάνουμε τη δεύτερη δόση. Είχατε κάποια ενημέρωση από τους γιατρούς, για παράδειγμα, από πότε και μετά θα αποκτήσετε ανοσία? Με τη δεύτερη δόση μας είπανε. Με τη δεύτερη δόση. Ωστόσο, φεύγοντας από το ιατρικό εκεί, μας είπανε να συνεχίσουμε να φοράμε τη μάσκα, αυτό είναι κατανοητό, αντισηπτικά, να προσέχουμε όπως προσέχαμε και πριν. Δηλαδή, ακόμα με το που κάναμε την πρώτη δόση, μας δώσαν να καταλάβουν ότι δεν είμαστε άτρωτοι τώρα πλέον. Αυτό θα γίνει, από ό,τι μας είπανε, μετά τη δεύτερη δόση. Μάλιστα, και γι' αυτό το λόγο θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε τα προβλεπόμενα μέτρα. Τώρα λίγο να μας πείτε, οι πολίτες απευθύνονται στο κράτος ή σε κάποιον αντίστοιχο φορέα ή το αντίστροφο? Και τα δύο. Εδώ πέρα υπάρχουν, πέρα από το κρατικό σύστημα υγείας, υπάρχουν και ασφαλιστικές εταιρείες, τύπου το υγειονομικό της Αμερικής λειτουργεί εδώ πέρα, το οποίο ανήκω και εγώ σε μία από αυτές τις εταιρείες, και η εταιρεία μου έστειλε μήνυμα ότι έχουν ληφθεί δόσεις. Εάν θέλω, εφόσον θέλω,
να απαντήσω στο μήνυμα για να μου κλείσουν ραντεβού, όπως και έγινε χθες, για να πάω να κάνω την πρώτη δόση. Υπάρχει κατηγοριοποίηση αναφορικά με την προτεραιότητα, έτσι, σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς. Ο εμβολιασμός εδώ ξεκίνησε. Πρώτος, από ό,τι είδαμε στις ειδήσεις, ήταν ο Μπίμπι Νετανιάχου. Το έκανε το περασμένο Σάββατο το βράδυ και ο εμβολιασμός για τους νοσοκόμους, τους ιατρούς, όλους τους νοσηλευτές, ξεκίνησε από την περασμένη Κυριακή. Στα μέσα της εβδομάδας έχει απλωθεί εκτός των ηλικιωμένων και σε όλες τις ηλικίες.